Η Οικονομική Επιτροπή τη ΚΝΕΣΕΤ ενέκρινε την Πέμπτη ένα συμπληρωματικό αμυντικό προπολογισμό συνολικού ύψου σχεδόν 9 δισεκατομμυρίων ΣΕΚΕΛ, 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια δηλαδή. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη νέα χρηματοδότηση είναι απόρριτα, αλλά εκείνη έρχεται εν μέσω αναφορών ότι το Ισραήλ ετοιμάζει σχέδια εκτακτή ανάγκη για να ενεργήσει στρατιωτικά κατά του Ιράν, ω έσχατη λύση εάν οι διπλωματικέ προσπάθειε αποτύχουν να περιορίσουν το πυρηνικό του πρόγραμμα. Σύμφωνα με την Ισραηλ Χαϊόμ, ο πρόεδρος της Ισαάκ Χερισόκ, προειδοποίησε την Τετάρτη ότι το Ιράν είναι μια ορολογιακή βόμβα που απειλεί το Ισραήλ και ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, και είπε ότι ο κίνδυνος που θέτει ένα πυρηνικό Ιράν πρέπει να εξουδετερωθεί μία για πάντα, με ή χωρί συμφωνία. Μια προκάλυπτη αεροπορική επιδρομή στο Ιράν θα επιτύχει πραγματικά πολύ περισσότερα για το Ισραήλ, όσον αφορά την καθυστέρηση από τι συνεχιζόμενε μυστικέ επιχειρήσει. Η επόμενη κατάσταση θα είναι η υποκατασκευή μονάδα βαρέω νερού κοντά στην πόλη του Άρακ, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια μέρα για την παραγωγή πλουτονίου. Ένα πρώην στρατηγό του IDF ισχυρίστηκε ότι συνολικά το Ισραήλ θα έπρεπε να χτυπήσει σχεδόν 100 βασικού στόχου, πιθανώ εξόδου αεροσκαφών διάρκεια δύο ημερών. Η jpost.com αναφέρει ότι το κύριο πρόβλημα που θα συναντούσε το Ισραήλ όταν επιτεθεί στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν είναι η φυσική απόσταση που είναι πάνω από 700 μίλια από το Ισραήλ με τους κύριους στόχους ακόμη πιο μακριά σε αποστάσεις που κυμαίνονται μεταξύ 1000 και 1500 μιλίων από το Ισραήλ. Σύμφωνα με τις περισσότερες εκτιμήσεις, το Ισραήλ είναι σε θέση να επιτεθεί μονομερό στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν με τα αεροσκάφη F-16 και F-15 του. Υπάρχουν τρει πιθανέ διαδρομέ για το Ισραήλ να πετάξει στο Ιράν. Η βόρεια διαδρομή, η οποία εκτείνεται κατά μήκο των τουρκο-συριακών συνόρων προ το Ιράν. Η κεντρική διαδρομή, η οποία είναι πιο άμεση, αλλά συνεπάγεται σοβαρά διπλωματικά εμπόδια. Και η νότια διαδρομή, η οποία θα μετέφερε Ισραηλινά αεροπλάνα πάνω από τη Σαουδική Αραβία στο Ιράν. Σήμερα το Ισραήλ έχει αναβαθμισμένα οπλικά συστήματα και αεροσκάφη, όπω το F-35, που είναι ικανό να πετά κρυφά στον Ιρανικό ενέριο χώρο. Υπάρχουν επίση νέα πυρομαχικά που έχει αποκτήσει η ΙΑΦ και, όπω φαίνεται από πρόσφατε μυστικέ επιχειρήσει, οι πληροφορίε τη χώρα για το Ιράν είναι βαθιέ και εκτεταμένε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.